Είναι αρκετοί, όπως βλέπετε, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που τον υποδέχονται. Περίμεναν υπομονετικά έτσι μέσα στη ζέστη τον ήλιο για να τον χαιρετήσουν, να του σφίξουν το χέρι. Για το κόμμα. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα φτάσει εδώ έξω από το 497 εκλογικό τμήμα για να σκίσει το εκλογικό του δικαίωμα. Αμέσως μετά πληροφορούμαστε θα περάσει έτσι λίγες οικογενειακές στιγμές στο σπίτι του. Εκεί θα παρακολουθήσει και τα πρώτα αποτελέσματα. Ελπίζουμε, Γιάννη, να του δώσουν πάντως ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Μην την πατήσουμε όπως με τον κύριο Κουτσούμπα που δεν του έδωσαν το ψηφοδέλτιο Κουκουέ και βγήκε ο άνθρωπος έξω από το παραβάν και λέει του Κουκουέ, ρε παιδιά, που ψηφίζουν και φανερά οι αρχηγοί των κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπουμε πλησιάζει σιγά σιγά και το δείχνουν ανέβει... κιόλας πριν μπουν και στην κάλπη, παραβιάζοντας την εκλογική διαδικασία. Όπως έγινε με τον Κουτσούμπα. Μας χαιρετάει αυτή τη στιγμή και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που έχουν τα γνωστά τραπεζάκια έξω από τα εκλογικά τμήματα. Έχει να διανύσει μια απόσταση γύρω στα 50 μέτρα για να φτάσει εδώ στο εκλογικό τμήμα. Δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Εκεί χαιρετάει τώρα τον κόσμο. Μάλιστα. Εμείς στο μεσοδιάστημα μέχρι να μπει μέσα, να πούμε ότι με το σύστημα της απλής ενισχυμένης αναλογικής ισχύει το μπόνους των εδρών για το πρώτο κόμμα. Αναλογικά. Εάν συμπληρώσει ποσοστό 25% παίρνει 20 έδρες. Για κάθε 0,5 επιπλέον που θα πάρει το πρώτο κόμμα παίρνει επιπλέον μία έδρα. Μεταβάνει τις 50 έδρες εάν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 40%. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνει τις 50 έδρες οπωσδήποτε, ό,τι και να γίνει. Ανάλογα με το ποσοστό. Ξεκινώντας από το 25%. Αν πάρει 40% το πρώτο κόμμα, έχει πάρει και τις 50. Εξαρτάται όμως από και με τα από κάτω κόμματα. Από τα από κάτω κόμματα, αυτό ακριβώς. Πόσα θα μπουν μέσα στη Βουλή. Και εκεί, γι' αυτό είπαμε ότι είναι το θρίλερ εκεί. Έχει ενδιαφέρον βέβαια το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Έχει ενδιαφέρον για το δεύτερο κόμμα το ποσοστό του, αν ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκλογές, του τρίτου κόμματος. Το βλέπετε τον Αλέξη Τσίπρα που φτάνει. Πάντως ενδυματολογικά νομίζω ότι ταιριάζουν όλοι οι αρχηγοί. Ο κ. Κουτσούμπας ήταν. Με την εποχή, εντάξει. Γιατί και ο κ. Μητσοτάκης με πουκαμισάκι άσπρο, δεν κάνω λάθος, θα είναι κι αυτός. Το έχει πει. Όχι. Υποψιάζεσαι. Το υποψιάζουν. Ναι. Το υποψιάζουν. Λοιπόν, μπήκε, αν δεν κάνω... Τον υποδέχθηκαν εδώ με ένα φιλί στην είσοδο του εκλογικού τμήματος. Μπήκε μέσα τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Χαιρετά τους εκλογικούς αντιπρόσωπους. Και περιμένει να πάρει και εκείνος το ψηφοδέλτιο. Ας ελπίσουμε, όπως είπες και εσύ, Μαρία, να του δώσουν κανονικά πήρε το πακέτο το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το πήρε. Δεν σας είπε κάτι και κατά μπήκε μέσα στο παραβάν. Πάντα κάνουν μετά. Μετά ναι, θα λέω, μήπως είπε καμιά κουβέντα παραπάνω. Μα, μετά τι κάνουν. Έχει πολύ φασαρία, Μαρία, όπως καταλαβαίνεις. Είναι πάρα πολύ δημοσιογράφοι, τα εντάξει, φωτογράφοι. Λίγη υπομονή θα χρειαστεί να κάνετε, γιατί δεν θα αργήσει και να βγει από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Εγώ παίρνω το πακέτο μετά, εντωμεταξύ όλων φεύγοντας. Διαλέγω το ψηφοδέλτιό μου. Πώς και δεν παίρνω και τις σακούλες των σκουπιδιών. Και μετά, γι' αυτό μου είπε και ο δικαστικός αντιπρόεδρος. Τι έκανε τόση ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας από το παραβάν. Γρήγορα. Είναι η στιγμή που μ' άρεσε η πιτσιρικάς που έβλεπα, που στεκόντουσαν για τη φωτογραφία. Να, και όταν ψήφισα για πρώτη φορά, ήθελα να με φωτογραφίσουν. Τι ψωνάρα κι εγώ. Εντάξει, χαμογελαστός πάντως και ξέρεις, είναι και μια ανακούφιση των αρχηγών ότι ρε παιδί μου, ρε παιδί μου τελειώνει αυτή η διαδικασία. Αυτό ήταν, παιδιά. Σου λέω ότι ήταν να γίνει. Έγινε. Υπάρχει αγωνία βεβαίως για το αποτέλεσμα. Αυτό είναι, παιδιά, αυτό. Τους χαιρετάω. Λοιπόν, τώρα τον περιμένουμε εκεί που είσαι εσύ, Γιάννη, για να κάνει τη δήλωσή του. Ακούτε με χειροκροτήματα. Και επιστρέφουμε στο εξωτερικό που είσαι εσύ. Έρχεται, είναι εδώ σχεδόν δίπλα μου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Περιμένουμε λίγο να ετοιμαστούν, μισό λεπτό κύριε πρόεδρε, να ετοιμαστούν όλοι. Συνήθως δίνω εγώ το... Ο Τσακίρης συντονίζει. Όχι, εγώ από εδώ. Εγώ από εδώ. Πρόσεξέ με. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να ξεκινήσετε παρακαλώ. Περιμένουμε γιατί έχουμε και ουρά. Είμαστε έτοιμοι, κύριε. Με αγνώριση. Στη σημερινή τελική και κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και μάλιστα με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που δίνει 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα, κρίνεται ποιος και πώς θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Κρίνεται δηλαδή η ζωή μας τα επόμενα 4 χρόνια.
αλλά κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας. Κρίνεται αν την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση ανεξέλεγκτη ή ισορροπία στη δημοκρατία και στο πολιτικό μας σύστημα. Αν θα έχουμε και ισχυρή αντιπολίτευση να ελέγχει την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να παίξει αξιόπιστα αυτό το ρόλο, να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνίας, να εκπροσωπήσει την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και να παίξει και ένα ρόλο εξισορροπητικό στο σύστημα το πολιτικό και στη δημοκρατία. Ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ σήμερα σημαίνει ισχυρή κοινωνία και υγιής δημοκρατία αύριο. Ακούσαμε τις δηλώσεις του. Ας σημειώσουμε, Μαριάννα, ότι ανέφερε πως στοίχημα για τη σημερινή μέρα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση για να ελέγχει την κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Γιάννη μου. Έχει αξία το υποκείμενο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελεύθερος προσωρινά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο για